Σήμερα στο πλευρό του πρώτου συνταξιούχου που δικαιώθηκε από το μονομελές πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης μετά την προσφυγή του για την κατάργηση των δώρων. Ο ΕΦΚΑ άσκησε έφεση εναντίον της απόφασης και το πρωί επρόκειτο να εκδικαστεί η υπόθεση. Τελικά η δίκη αναβλήθηκε. Είναι ο άνθρωπος που προκάλεσε χιονοστιβάδα προσφυγών στη δικαιοσύνη και αιτήσεων στον ΕΦΚΑ και σήμερα ήταν έτοιμος για μια ακόμη δικαστική μάχη. Τρώνε όλο το χρόνο που έχω μπροστά τους. Δεν το κάνουν πιο γρήγορα, ας πούμε, να προχωρήσει η υπόθεση. Οι συνταξιούχοι δηλαδή είναι καταδικασμένοι. Ο Οδυσσέας Τσουλογιάννης είναι ο πρώτος συνταξιούχος που δικαιώθηκε αρχικά από το μονομελές πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, το οποίο έκρινε παράνομη την κατάργηση των δώρων και τις μειώσεις στη σύνταξή του και πως πρέπει να του επιστραφεί το ποσό των 13.000 ευρώ. Το πρωί βρέθηκε στο διοικητικό εφετείο για να εκδικαστεί σε δεύτερο βαθμό η υπόθεσή του μετά τις εφέσεις που ασκήθηκαν από τον ΕΦΚΑ. Ωστόσο, η δίκη αναβλήθηκε. Δεν είναι ταμεία που δώσαμε, εμπιστευτήκαμε τα λεφτά μας. Για να διαχειριστούν αυτοί οι άνθρωποι. Αυτοί είναι οι ίσταρχοι. Και ας με κάνουν όποια μήνυση θέλουν. Δεν τους φοβάμαι. 19 Απριλίου εδώ θα είμαστε πάλι. Πατέρας 6 παιδιών, τα 3 άνεργα σήμερα, είδε όπως λέει τη σύνταξή του να μειώνεται στο μισό το διάστημα από το 2012 έως το 2015. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ανοίξει.